έξυπνο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στους... όταν ο διαιτητής μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε το μάτσο. Άντε κύριε διαιτητά, ξεκινάμε. Ξεκίνησε το μάτσο. Τηλεοπτικά ξεκίνησε. Πάμε. Λοιπόν, Sugar Dads ενάντια στους Μιλ Μπυράκη. Η Sugar Dads και με κερκίδα. Και ξεκινάει το μάτς για την development κατηγορία. Ο Στάμ, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Sugar Dads με τα μαύρα, με τα πορτοκαλί. Κόκκινα η Μιλ Μπυράκη. Άθρος το πρώτο σου, θα πάρει το rebound. Ο παίκτης με το νούμερο 14, ο Κεσίδης. Δύο ομάδες οι οποίες θέλουν την νίκη για τους δικούς τους λόγους. Το Sonic. Μία ακόμα μέρα γεμάτη μπάσκετ. 6 δεύτερα θα πρέπει να προσέξουν και να δω το καλάθι από τον Μουταφίδη, ο οποίος ελήφθηκε και σκόραρε. Μάλιστα, μίλησαν νωρίτερα ένας και ένας παίκτης από τις δύο ομάδες. Απαντάει άμεσα ο Δεμίρης. Κάνοντας το σκορ 3-2. Θα δούμε ένα δυνατό παιχνίδι σίγουρα. Ακούστηκε η χώρα, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Συνεχίζει το κρεσέντο του ο Μουταφίδης. 3-4, αυτό έχει 45 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και άλλο τρίποντο δεν μίλησε. Όχι, αυτή τη φορά είναι άνθρωπος, αλλά θα πάρει ο Δημήτρης Τρασκάς, ο οποίος θα ελεγχθεί μόνος του. Θα δείξω το ριμπάο της Σου Καντάντης. Και ο Κεσίδης θα κατεβάσει την μπάλα, θα πάρει την μπάλα. Λίγο πιο ψηλή στη ρακέτα η Μιλ Μπυράκη, αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως. Το παίκτη 18-3 και 4. Τελειώνει ο χρόνος για τους Sugar Dads, ο οποίος με έναν ωραίο λιγμό ο Κυριακίδης θα κάνει το σκορ 3-6. Μικρό προβάδισμα για τους Sugar Dads, ο Δημήτρης Τράσκας θα κάνει ένα πολύ ωραίο μπάσιμο, ένα τελείωμα και θα μειώσει το 5-6. Ακόμα 7.49 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Τράσκας. Δύο βολές για τους Sugar Dads, οι οποίοι ειλικρινά έχουν ένα από τα πιο ωραία έτσι, επώνυμα σαν ομάδα, ονομασία. Μουταφίδη συνεχίζει με 5 πόντους και απόλυτη ευστοχία. 5-8. Δύο ομάδες οι οποίες θέλουν την νίκη για τους δικούς λόγους για την κατηγορία development. Ωραίο τελείωμα εδώ από τον Σαμολάμπρο Γιώργο. 7-8 το σκορ. Ακόμα 7-17, δεύτερο φάουλ για τους Μιλπυράκη. Ακόμα κανένα δεν έχουν οι Sugar Dads με τα μαύρα. Μαύρα ροζ καλάθια με τα πορτοκαλί μαύρα οι Μιλπυράκη, οι οποίοι είναι σε μια άτυπη ζώνη. Θέλουν να πάρουν το τρίποντο και θα στοχίσουν ψηλά ο Τράσκας. Άστοχη η Sugar Dads, το νούμερο 7 ήταν ο Σίσκος. 7-8 το σκορ, 7 λεπτά, Πατακός. Θα στοχίσει. Κάνει και το κύριο κόσμο της κερκίδας του Sugar Dads. Θα αφήνεις νέο καλάθι, νέο καλάθι. Ασταμάτητος. Έχει δύο βολές, 4 συνολικά σουτ, δύο βολές, ένα τρίποντο και δύο τίποντα. 7-11, σκορ. Το Τράσκας όμως είναι πολύ δυνατός. Έχει.
συνεχίζουμε. Και θα πάρουν αποβάσμα 4 πόντων του Καρτάντη. Βλέπουμε ένα ωραίο μάτς. Αυτά με την μπάλα ψάχνει κάποια διείσδυση. Ωραία συνεργασία με τον Τράσκα. Καλή άμυνα εδώ. Ζήτησε φάουλ, αλλά νομίζω δεν υπήρχε. Το λάθος όμως, ότι έκτισαν στην άμυνα, το διέλυσαν στην επίθεση. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα το Μιλμπυράκι. Θα μνέω τρίποδο από τη γωνία, άστοχο. Καθαρίζει το rebound ο Κυριακίδης. Θέλει να τρέξει και μόνος του στην επίθεση, μου τα πείτε και άλλο καλάθι. Όχι, αυτή τη φορά το ματιάξαμε. Αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο παρατραβηγμένο. Παρ' όλα αυτά, έχει σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο. Έχει 9 πόντους από τους 13 της ομάδας του και θα χρειαστεί περισσότερη βοήθεια στη συνέχεια. Γιατί σε ένα μάτς με τόσους πολλούς παράγοντες και τοξικονικούς και τσαγωνιστικούς, χρειάζεται βοήθεια. Ο Πατακός εδώ πήρε πολύ ωραία την μπάλα, αλλά στόχησε, αυτοκτόνησε, θα έλεγα. Θέλει να φύγει ο Κυριακής σε εμφυλιασμό. Ωραία συνεργασία. Θα πάνε σε σετ επίθεση του Καρτάντη. Δύσκολη προσπάθεια με τον Σαφίδη, όμως θα εκτελέσει και θα εξαρχίσει. Δεν έχω βρει τρόπο να σταματήσω τον Σαφίδη. Η Μιλπυράκη και χάνουμε 6. 9-15 στο τρίτο πόντο. Εδώ θέλουν να απαντήσουν και το κάνουν με τον Κούτρη. Το 12-15 βλέπουμε ένα πολύ επιθετικό γενές, πολύ επιθετικό παιχνίδι. Με 7 παίκτες η Μιλμπυράκη που το βλέπουμε, με 8 η Sugar Daddies. Η οποία εδώ θα χάσει το καλάθι, ο Στάμπ θέλει να τρέξει με το νούμερο 3. Βλέπει ωραία το Πατακό, Δεμίρης. Ακόμα 4 λεπτά. Ράσκας, καλή συνεργασία εδώ, να δούμε αν θα καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Δεν θα καταλήξει. Θα πάρει το rebound όμως το Δεμίρης, ο οποίος θέλει να περάσει την μπάλα στο Ράσκα. Δύσκολη προσπάθεια φάουλ. Είναι σημαντική επαφή. Time out, το οποίο ζητάνε οι Sugar Daddies. Σε λίγο και πάλι μαζί. Βολές για τον Δημήτρη Τράσκα, ο οποίος δέχτηκε το φάουλ νωρίτερα. Άστοχο στην πρώτη βολή. Μέχρι. 12-15 μπροστά η Sugar Daddies. Άστοχο στη δεύτερη. Μικρό το προβάδισμα, έχουμε ακόμα όμως πολύ δρόμο. Κυριαρχίδης πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. Οπότε το συν 3 παραμένει. Στάμ με την μπάλα, με δύο παίκτες στην εναλλακτική λύση. Η Μιλγυράκη, Τράσκα στο rebound, ξανά Στάμ, ένα φλότερ θα ευθαγγίσει. Κάνει το σκορ 14-15 και με άλλους τρεις παίκτες η... Του Καρτάτης. Οι οποίοι όμως έχουν μπει πολύ δυνατά και εδώ υπάρχει διαμαρτυρία. Στο Sugar Daddies. Δεν πρέπει να ακούγεται αυτό. Οπότε μία βολή. Το γερθεό σου ή το γενικά. Μία βολή για τον Στάμα που θα χάσει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Οι διαιτές οι οποίοι δεν θέλουν να χαλάνε οι ισορροπίες σε μάτς, οι καλά κάνουν. Σαν πάει μέχρι μέσα, οι Σουγκαρτάτες προηγήθηκαν με 6, αλλά έχουν μειώσει στο καλάθι τον πόντο οι Μιλμπυράκη. Θα είναι 8 παίκτες, αλλαγές για τον Τράσκα και τον Δεμίρη. Θα χρειαστούν ανάστες, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Για τις δύο ομάδες θα χρειαστούν ανάστες.
Καλή άμυνα εδώ από τον Κυριακίδη. Όχι από τον Κυριακίδη, από τον Κεσίδη. Μεταφύλλει με την μπάλα, πήρε την μπάλα στο Σίσκο. Καλή άμυνα εδώ από τους Μιλμπυράκη. Τώρα φύγουν σαν πηδιάζω με τον Σπυριδόπουλο. Πατακός, ο οποίος εδώ έκανε γνώματα δεν ήταν γνωρίστες. Κοιτάει κούτρου στην μπάλα, Σπυριδόπουλος. Το νούμερο 4 και ο Χατζηνικολάου. Χάνει την κατοχή, θα τη σώσει την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος. Αλλά προκειμένου νικά. Και το σκορ γίνεται 16-15. Ακόμα 2 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Κυριακίδη, Τσάκο Μουταφίδη, ο οποίος έχει συγγύσει επιθετικά, αλλά έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Κεσίδης με το 14, ψάχνει κάποιο διάδρομο. Αλεξιάδης, Σίσκος μάλλον με το νούμερο 7. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, συνέχεια υπάρχει. Φαουλ, 16-15, είναι και 44 αλλαγή για τους Καντάτης. Ακόμα 1.40 για τη λήξη του πρώτου περίοδου. Ας Νικολάου νωρίτερα σκόραρε. Πέρασε και ο παίκτης με το νούμερο 91, ο Καλμίδης. Οπότε τώρα είναι 8-8 οι δύο ομάδες, θα αφήσει να μείνει το ελεύθερο τρίποντο. Καλμίδης πήρε και το rebound. Στάμο, Θαλμίδη, Σπυριδόπουλο, Πατακό και Χατζηνικολάου. Οι 5 για του Λιμπυράκη. Καλή άμυνα εδώ που του κατάστασε, θα τα κλέψει και ο Πατακό. Άπλωσε τα χέρια του. Ακόμα ένα λεπτό από τριών πόντων. Ψηλά ο Κυψίδη. Αν δεν κάνω λάθο. Και οι του κατάστασε ψάχνουν με σκόρη στα φόρα. Οι οποίοι έχουν δεχτεί ένα σερί 7-0 και έχουν συγγύσει επιθετικά, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Θα μην πάει μέχρι μέσα, εγώ πάρει. Ωραία κίνηση και καλά πει. Σερί 10-0 για τους Μιλμπυράκη, οι οποίοι αναθάρισαν με το αρχικό σοκ. Και πλέον είναι στο συν 4. Πολλές για τους Σουγκαρντάντες, οι οποίοι θέλουν σκορίστρα από ώρα. Έφτωγε στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα και για τους Σουρκαρντάντες, οι οποίοι μειώνουν στο καλάθι. 19-17, 4 φάουλ για τις δύο ομάδες, δεν έχουν να δώσουν. Χατζηνικολάου έχουν το διάδρομο. Θα να περάσει στον Θαλμίδη, ο οποίος τραβάει δύο παίκτες πάνω του. Πατακός, νέα συνεργασία. Σταμ, εκεί που του την έδωσαν την μπάλα. Μπορούσε να κάνει πολλά. Μπορούσε να προλάβει ο Πατακός, πετάει την μπάλα. 1,7 για τους Σουγκαρντάντες. Θα κάνουν κάποια μακρινή πάσα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Δεν νομίζω. Λέξη της πρώτης περίοδου 19-17. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Μπάλα για τους Σουγκαρντάντες, οι οποίοι ξέφυγαμε 6, αλλά τώρα χάνουμε 2. Η δεύτερη περίοδος είναι και πιο σημαντική. Καλή άμυνα εδώ από το
άμαλα, το αθλητικό μαρκάρισμα δεν θα αποφέρει κάτι. Σούτριο πόντων, κολλάει μπάλα. Σταλμίδης καθαρίζει την μπουγάδα, πήδηξε πολύ ψηλά και θα κατεβάσει την μπάλα. Το σίγουρο είναι ότι εδώ χαράμισα μία επίθεση αγαπητή του Καρδάντης. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα απρόβλεπτα όταν κολλάει μπάλα στο κεφάνι. Φάουλ το οποίο κερδίζουν οι Μιγκυράκοι. Επιτρέπει ο Δεμίρης, ανάτσι για το Σταμ. Κατά κόσμο Σταμπολάμπρο, Γιώργο Σταμ το nickname. Δύο βολές να πάνω στο σουτ. Εύστοχος την πρώτη πολύ ο Χατζηνικολάου. Το σχέση 2, 21-17. Καλή άμυνα από τον Μιλπυράκη, αλλά δεν χάζουν την μπάλα του Καρντάτη. Αφήσουν να ξαναπάρουν το rebound και σίδι. Υπάρχει φάουλ. Επαναφορά της μπάλας από κάτω. Και 10 δεύτερα για τους Καρντάτης. Κάνει κάποιο διάδρομο Κυριακίδης, ωραία πυρουέτα, αλλά είναι άστοχος. Ακόμα 9 λεπτά για το ημίχρονο, έχουν γυρίσει οι Σουκαρδάτης και δεν είναι και καλή η πάσα. Πολλά λάθη για τις δύο ομάδες, το σκορ 21-17. Στην καρδιά της θέλουν να μειώσουν, ωραία κίνηση, φορτία φάουλ δεν θα πει κάτι. Θέλουν να τρέξουν οι πυράκοι με το Δεμίρη. Πόδι, σωστή, αν και αργοπορημένη η υπόδειξη. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. 9-16 Δευτέρα, όχι 9, τα υπόλοιπα 16 Δευτέρα για τους Μιλπυράκοι. Χάνανε με 6, αλλά τώρα προηγούνται με 4. Δεν είναι φάουλ. Δύο βολές για το Δεμίρη. Ποιος πήγε να κάνει εκεί πέρα κάτι μαγικό, το βγήκε. Πέταξε την μπάλα στον αντίπαλο. Άστοχος στη βολή. Άσπρος και στη δεύτερη. Ακόμα 8,5 λεπτά για να τελειώσει ένα πολύ ωραίο δεύτερο δεκάλεπτο. Το 9-21-17. Να τρέξουμε λίγο, τρέξουμε, να τρέξουμε λίγο. Δύο βολές για τον Δεμίρη, ο οποίος έχει δώσει λίγη σκάλα το καλάθι. Οι Μιμπυράκοι έχουν κολλήσει επιθετικά. Άστοχος ο Δεμίρη στην πρώτη. Έχει παραμείνει το σκορ. Ο
Οι σκουαρδάτες οι οποίοι εδώ θέλουν να μειώσουν. Τελειώνει ο χρόνος. Θα πρέπει να βιαστούν. Δύσκολο σούτ από τον παίκτη με το νούμερο 6. Τον Κυριακίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια, είναι που κάνουν φανταζή ενέργειες, αλλά όταν παίρνουν φόντους οι Σουγκαρντάτη. Τα λεπτά από το ημίχρονο, να πάρει το rebound. Διακίδης, πάει μέχρι μέσα, δύο βολές. Οι οποίοι έχουν κολλήσει επιθετικά μόνο με βολές σκοράρουν. Ναι. 21-10 τα παραμένει. Πολύ άστοχη του Καρτάτης. Ζήτησε την αλλαγή ως παίκτης. Δεμίρης. Εδώ καλή άμυνα, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους... Μπριμπυράκι, οι οποίοι προηγούνται με 4, έχει πέσει πολύ ωραίος στο αγώνα τώρα στο 10 λεπτό. Σπυριδόπουλος πάει μέχρι μέσα, το κλερικό καλάθι και καλάθι. Ακόμα... Έξι λεπτά, υπάρχει χρόνος, αυτό δεν έχει πει κάτι. Για τις δύο ομάδες. Πατάει την εξωτερική γραμμή ο Παλάκης. Αλλαγή για τους Μπυράκη. Σημάζεται ο Κούτρης. 8 και 8 υπέρχεται των δύο ομάδων. Σαφώς και θα επιδιώξει να... μειώσουν οι... του Καρτάτης, οι οποίοι έχουν κολλήσει επιθετικά. 3-17 ακόμα, 5 και 48 για τη λήξη της πρώτης περιόδου. Οι οποίοι φεύγουν σε ενδιασμό και με το Σπυριδόπουλο θα προσπαθήσουν να κάνουν το... ...25-17. Ωραία κίνηση και καλά του. Από ώρα οι του Καρτάτη μείωσαν και μειώνουν σε 25-19. Λοιπόν, λέει και το μυστήριο, τα μαύρα είναι ο Τζίταλης. Μπράβο,
κάποιες φορές οι αναφορές στα νούμερα είναι ανακόλουθες με αυτό που γράφει η ενημέρωση. Αξίζει μικρό το πρόβλημα. Λύθηκε 26-19. Ο Τζίτζαλ ήταν ο παίκτης του σκόρα είναι νωρίτερα με το νούμερο 11 να γράφεται. Κάτω αριστερά στο σοτσάκι, οπότε πολλές φορές δεν είναι και κρινές. Δεν έχω μάτια γερακιού, όσο και να ήθελα. Η ανθρώπινη μου ικανότητα στην αντίληψη της εικόνας είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει φάουλ, 26-19, 3-5 τα φάουλ. Και μαρτύρωση του Καρδάτη για το φάουλ. Δύο βολές. Άνθρωποι και δύο σκορ. Ο Σίσκος λέει ο Τράσκα. Ο Σίσκος νωρίτερα έκανε παράπονο στο διευθύ. Εδώ μου τα πίνει. Θα κάνει το 26-22. Είναι ο παίκτης που απειλεί. Τουλάχιστον 12 πόντους τώρα αν είναι αυτό που θυμάμαι. 26-22. Κούτρες με την μπάλα, θέλει να βρει τον Σάμ, ο οποίος μαγεύει εδώ με την πράγμα και να τα πούει. Ωραία συνεργασία. Δύο παίκτες, οι οποίοι είναι βαρόμετρο για την Μπυράκη. Τρέβει ο Πατακός σε λίγο. Στην 6 η Μπυράκη. Φτάχνει διάδρομο και τελειώνει την μπάλα. Και το πάτο και στη δίτρη μπάλα. Αλλά άκουγα το... Παλάκης, παρόλα αυτά πήρε το χειροκρότημα της Κερκίδας. Μιας και οι Σουκαρδάτες και έχουν και κοινό. Θα παίξει καλή άμυνα. 3,5 έχει ανέβει ο αριθμός τα τελευταία λεπτά. Ο τριοφόρο να τα αφήσει, ο οποίος παραλίγο να γράψει και αυτό. Δεν τον βοήθησε η μπάλα. Το ξέρασε για την ακρίβεια, αν μου έρθει το όρος. Σε εισαγωγικά το ξέρασε. Είναι κάποιες αργό εκφράσεις που ταιριάζουν απόλυτα στην απεικόνηση των πάσεων. Και εσύ της παίρνει το rebound, θέλει να τρέξει την ομάδα. Φλόλ φάουλ ίσως εδώ πέρα για τον Κυριακίδη που έκανε μια πυρουέτα. Γενικά η Μπιλπυράκη είναι πιο ψηλή, αλλά οι Sugar Daddies έχουν περισσότερη θέληση για rebound και παλέμουν περισσότερο. Εδώ μου τα πίνει στα κλέψη με τη βοήθεια των συμπαικτών του, σε ενδιασμό οι Sugar Daddies, των τριών πόντων, εδώ μάλλον το, πήγε πολύ στην άκρη ο κύριος Μουταφίδης. Ωραία συνεργασία. Και φάουλ το οποίο παίρνει ο Φθαλμίδης. Ανάσης για τον Δημήτρη Τράσκα, ο οποίος έχει δώσει πολλές μάχες. 28-24. Άσχος και στη δεύτερη. Πόσοι... 8-24. Και σύνδεση τριών πόντων. Θα το πάρει αλλά θα το κλειθεί. Εδώ συγκρούνται δύο παίκτες του Κατάτη. Δύο λεπτά για το ημίχρονο. Έχει αυξηθεί. Τον ενδιαφέρον. Κούτρις νωρίτερα παίρνει το τρίποντο, δεν ήταν όμως καλό. Πάμε άμυνα! Οι Καρδάτες οι οποίοι θέλουν εδώ τώρα να κατεβάσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ωραία προσπάθεια και καλά. Κυριακίδη, ο οποίος τελείωσε ωραία τη φάση. Α,
Ακόμα 2 λεπτά περίπου. 8-26. Χάνανε με 7, τώρα χάνουμε 2. Σαφώς καλύτερη στο δεύτερο δεκάλεπτο η Γκαρντάντης. Έχουμε μειώσει διαφορά. Μου τα πίβει, στάχνει ένα screen. Το φλότερ, το καλά, πολύ ωραίο. Και θα ισοφαρίσει 28-28. Ακόμα ένα λεπτό για το ημίχρονο. Σε ζώνη ουσιαστικά η Γκαρντάτη. Σπυριδόπουλο στο πρώτο βήμα. Θα στοχίσει. Θα πάρει ο Καλίδη. Θα κάνει λάθος το μας. Και θέλουν να τρέξουν εδώ η Γκαρντάτη. Φάουλ. Μια έτσι φιλική αγκαλιά από το Σταμ. Είναι το τέταρτο φάουλ. Μπάλα είναι πλάγια όπως υποδεικνύει και η γραμματεία. Με 28 μου τα πει, θα σουτάρει χωρίς να το σκεφτεί. Σταμ θέλει να τρέξει την ομάδα του. Ωραίο ζευγάρι όπου τα πήρε με το Σταμ. Ωραία πάτηματα και καλαπάρα πάνω το Σταμ. Και κάνει το σκορ 30-28. Ολόκληρη επίθεση για τους Γκαρντάτης. Θα βιαστείς εδώ. Θα σκοράρει ο Κεσίδης. 30 όλα. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες και ισοδύναμες θα έλεγα. Θα ψάχνει τα βήματα. Δίποτα από τον Μπούτρι, ο οποίος θα βάλει τον μπάζερ μπίτερ ουσιαστικά. 33-30. Μπάζερ μπίτερ, μια και τελείωνε το ημίχρονο 33-30 με ένα ωραίο τρόπο κλείνει το πρώτο ημίχρονο σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Η μπάλα είναι για τους Γκαρντάντιους, αλλαγή βέβαια και μπασκετά για τις δύο ομάδες. Το σκορ είναι 33-30 με το τρίποδο του Κουτρί. Για τρεις στόχησε και το σκορ είναι 33-30. Ακόμα 9.50 για την τρίτη περίοδο. Κάνει τα δικά του Μουταφίδη στα ζωγκλερικά. Θα πάρει και το rebound με το νούμερο 28. Νέα επίθεση για τους Γκαρντάντης. Σίσκο. Πάρει το σκρίνα τον Κυριακίδη και θα το βάλει. 33-30. Έχουμε derby. Απαντάει στο σούτριο πόντο τον Μιλμπυράκη νωρίτερα το πρώτο ημίχρονο. Δεμυρίς, θέλει να περάσει πάνω στον Τράσκα, θα το κάνει μόνος του. Δίνει στον Πατακό, ο οποίος θα αστοχίσει όμως. Θέλουν να τρέξουν οι Γκαρντάντης, πάει μέχρι μέσα ο Κυριακίδης. Και κάθε το πάω δύο βολές. Δεύτερο. 9 λεπτά και 9 δεύτερα για την τρίτη περίοδο. Σήμερα δεν είναι τόσο καλό το φυσικά, αλλά θα πάρει το rebound. 33-33 Κούτρης, Πατακός, Σταμ με την μπάλα. Παίρνει το σκρίνα από τον Τράσκα. Εδώ στο Δεμίρη θα πάρει το τρίποντο αυτός. Να κακό, αλλά ο Τράσκα θα ανανεώσει. Σταμ με την επιλογή να σκοράρει με τρίποντο θα δικαιωθεί. Στο Γκαρντάτης οι οποίοι φτιάχτηκαν εδώ τώρα ένα τρίποντο από δεύτερη επίθεση, θα πρέπει να προσέξουν τα rebound τους. Σισκός, παίζουν πολύ με τις δύσεις. Δεν υπάρχει κάτι αλλά φαίνεται να χτύπησε. Μπάλα είναι για τους Μιλμπυράκη. Το και 32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Δεμίρη, ο οποίος δεν έδωσε γρήγορα την πάση.
28-33 ξαναξεφεύγουν οι Μιλμπυράκοι. 8 και 10. Θα στοχίσουν εδώ οι Σούγκαρ Ντάντις. Θέλουν να τρέξουν οι Μιλμπυράκοι με σωστά. Καλή άμυνα όμως οι Σούγκαρ Ντάντις. Θα με το κάνει τα μαγικά του, αλλά κάνει λάθος πάσα. Μαγικά χωρίς τρία. Δεν έχω γνωστιμιά. Γκολτά από τον... Γκολ φάουλ από τον Κυριακίδη. Αμάν γκρινιάρι, γκρινιάρι. Γκρινιάρι. Λοιπόν, γκολ φάουλ για τον Κυριακίδη, ο οποίος μπήκε ωραία. Το 8-36, 7,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Βλέπουμε ένα ωραίο μάτι, δύο ομάδες αρκετά δυνατές. Δράσκας πατάει γερά και σκοράρει. Η πάσα ήταν από το Δεμίρη. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά στο σκορ, 46. Δεν κρύβουν βέβαια και τα παραπονά τους κάποιοι παίκτες. Εντάξει, είναι και αυτό με το πρόγραμμα. Σύσκο, σούτριο, πόντον, άστοχος. Σταμ ξεκίνεται στον ενδιασμό, έχουν γυρίσει όμως οι Γκαρτάτης. Δράσκας κάνει, όχι Δράσκας, Δεμίρης κάνει αλλαγή κατεύθυνση και σκοράρει. Ωραία κίνηση και καλά εδώ από τον Κυριακίδη, ο οποίος δίνει πολλές λύσεις στην ομάδα του. Θα κλέψουν εδώ οι Σούκαρ Ντάντις, οι οποίοι θέλουν μειώσουν ακόμα περισσότερο, 42-38. Νέο καλά το goal. Θέλαμε και goal foul εδώ, 42-40. Κυριακίδης, ο οποίος έχει πει δαιμονισμένος σε τέτοια περίοδο. Δεμίρης, βλέπει τον Τράσκα. Σούτριο πόντο, χωρίς να το σκεφτεί. 45-40 time out, το οποίο καλούν οι Σούγκαρ Ντάντις σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει το μάτς, πήραν time out νωρίτερα οι Σουγκαρτάτσι με τα αφήνει σε τρία πόντων. Άστοχο, πολύ ψηλά ο Παλάκης θα στοχίσει. Θα κλέψει όμως ο Κυριακίδης, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα. 6 λεπτά για την τρίτη περίοδο, ελύσε το Κυριακίδης και εδώ με το Στανιώπα να πει μπάλα, δεν μπαίνει. Παλάκης ψηλά επιμένει, μάχη για το ριφάσου ξανά για τους Σουγκαρτάτσι μπάλα, οι οποίοι επιμένουν αλλαγή για τους Μπιλμπυράκι μέσα ο Σπυριδόπουλος. Ανάστερ για τον Πατακό. 5 και 51 για την τρίτη περίοδο. Ο Ταφίδη θέλει να βρει τρόπο να επιτευχθεί, αλλά παίζουν καλή άμυνα οι Μπιλμπυράκι, Παλάκι. Αλλά έχουν πάρει πολλά rebound. Κυριακίδης ανοίγει πάλι την άμυνα των Σούγκαρ Ντάντις, υπάρχει time out, υπάρχει τεχνική ποινή. Υπάρχει τεχνική ποινή. Εδώ υπάρχει τεχνική ποινή. Δύο ομάδες οι οποίες εντάξει θέλουν την νίκη και οι δύο. Λοιπόν, 46-40. Τεχνική ποινή για τους Σούγκαρ Ντάντις. Οι Μιλμπυράκοι έφυγαν με 6. Εδώ ο Σπυριδόπουλος θα στοχίσει. Ο Σταλμίδης θα πάρει με νύχια και με δόντια το rebound. 5 λεπτά και 17 δεύτερα. Σταλμίδης παίρνει την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος, 5 δεύτερα. Σπυριδόπουλος 3 πόντο. Θα στοχίσει στη λήξη. Έχουμε και άλλο time out, 5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου περίοδου.
Δεν είχες να κάνεις σπίτι και λες, ας έρθω μια βόλτα. Ε, βάλει. Τι είστε μετά, τι παίζετε μετά. Εσείς τι είστε. Ε, δεν έχει, έτσι λέγεται. Ε, εντάξει, δεν είναι. Αρχιδικά, ρε, όχι αγγλίζει. Ε, πού, πού. Α, από το Βανιά, εντάξει. Νεύρη, εντάξει, οκ, ναι. Εντάξει. Ναι. Αλέξη Παναγιωτόπουλο, ξέρεις. Πήγα και στα μουβανιά, το 18 έκανα το κάβουμε τον... Ξεκινάει, αβίτα, ε! Στην αρχή νόμιζα πως ήσουν ο Γκότσι, λίγο να σου μιλάω, η Λίες ο Γκότσι. Πραγματικά έτσι σε είδα. Σε 9.70 νωρίτερα υπήρχαν πολλές, ο Φαμίς θέλει να τρέξει. Ο Γκότσι έχει βγάλει την μπάλα. Μπάλα είναι... Τι έχει δοθεί. Είναι το τέταρτο για τους Ιγκαρντάδες, είναι φάουλ το τέταρτο και είναι πλάγια. Πως δεν είναι διαιτητές. Άρχισαν και τα κρύα σιγά σιγά, πρέπει να προσέχουμε. Άρα το γεγονός ότι όλοι οι αγώνες γίνονται στους χώρους. Σταμ, γίνεται στα σκήνα πάνω εδώ. Ο Τζίνταλης κάνει πολύ καλό box out και παίρνει το rebound που συνέχεια υπάρχει foul. Αυτό το αξιοποιούν οι... Σουγκαρντάδης και φυσικά εδώ θα είναι άστοχοι όμως. Έχουν το συν 11, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να το γυρίσουν οι... Οι Μιλμπυράκοι, οι οποίοι μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν στο Dash Score, στο 36-33. Θα πάει μέχρι μέσα, ωραία προσπάθεια, γκολ. Ίσως να υπήρχε και γκολ φάουλ εδώ, αλλά δεν έδωσε κάτι διαιτητές, πιέζουν οι Μιλμπυράκοι. Εδώ υπάρχει πέσιμο, δεν δώσαν κάτι διαιτητές. Φάουλ από τους Μιλμπυράκοι. Ακόμα 3 και 8. Ο
λοιπόν ο Θαλμίδης θα επαναφέρει την μπάλα 61-72. Αρκετά δυνατά μακαρίσματα. Πήγαν ευτοχίσουν εδώ στους τριών πόντων με το Σπυριδόπουλο, αλλά ήταν άστο εκεί. Μιλμπυράκι, δεν ξέρω τώρα μπορούν να αλλάξουν το μείον 11. Στου καρτάτσι κάνανε πολύ καλή διαχείριση στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο με τον Μουταφίδη και τον Κυριακίδη να είναι κορυφαίοι. Εδώ κάνει τα μαγικά του Μουταφίδη και θα ευτοχίσει. Όχι, δεν θα ευτοχίσει. Θα έρθει όμως σαν τρέιλερ που λέμε στην παθητική διάλεκτο, σαν απομηχανίστε όσο ο Κυριακίδης και θα σκοράρει. Ακόμα 2 και 30, κουτρίς για 3, όχι, θα προσποιηθεί. Σπυριδόπουλος θα το πάρει, ψηλά ο Κεσίδης, μάχη με τον Θαλμίδη. Σταμ θέλει κι άλλο τρίποντο, όχι. Θαλμίδης νέο τρίποντο, άστοχο, πολλά άστοχα τρίποντα. Και περνάει και ο χρόνος για τους πολύτιμους και φιλότιμους κατά τα άλλα Μιλμπυράκη, οι οποίοι δείχνουν να έχουν κουραστεί κιόλας. Ακόμα 2 λεπτά Κεσίδης. Στο τρίον πόντο με το νούμερο 14 θα στοχίσει. Θέλει να τρέξει ο Σπυριδόπουλος. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Του 3 προσποιείται ωραία. Ο Θαλμίδης βλέπει ωραία τον Τράσκα. Στάμπ στο τρίον πόντο. Να φτωχό. Δεν τελειώνει τίποτα αν δεν τελειώσει ο χρόνος. 64-74. Εδώ λίγο θα έπρεπε να προσέξει ο Θαλμίδης. Έπεσε πολύ άτσαλα πάνω στο Κυριακή. Δεν υπάρχει λόγος να τα τραυματιστούν. Δύο βολές για τους παίχτες του του πορευόμενου σωματείου. Θέλει να το πει κανείς. Παρέες είναι και πολύ ομάδες. Σωματείο είναι για επαγγελματικά πρωταθλήματα, αν και έχουμε πει πολλές φορές ότι το μπασκετάκι είναι ένα αριθμητικό πρωτάθλημα με επαγγελματική οργάνωση και πολλοί παίκτες αγωνίζονταν σε όλες τις πόλεις και σε εθνικά πρωταθλήματα. Οπότε σε μερικούς αγώνες και μερικές κατηγορίες τότε το επίπεδο είναι πολύ ψηλά και αυτό είναι και το ωραίο. Κουτρίς πατάει ωραία και υπάρχει φάουλ. Παρενοχλήθηκε στο σουτ. Δύο βολές. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι, πάντως οι δύο βολές είναι δύο βολές. 64-74. Κυριακίδης και Μουταφίδης νομίζω ότι κράτησαν τους σουγκαρντάτους όρθιους και ένας από τους δύο λογικά θα είναι MVP της αναμέτρησης. Νόβι με MVP. MVP. Θες να υπογράψουμε και όλες, θα το πάρεις, έτσι. Τα νούμερα αυτά. Νούμερα, δεν έγινε. Λοιπόν, βολές για τους σουγκαρντάτες. 65-75, οι Μιλμπυράκοι θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια. Οπότε φαντάζομαι θα πάνε σε γρήγορα σε θέση τρίποντα. Εδώ όμως κάνουν λάθος και τα λάθη πληρώνονται. Μουταφίδης σε θέση βαρ. Θα ευστοχίσει. 65-77. Το σύντο 12 Ισού Καρτάτης, οι οποίοι πήγαν πολύ δυνατά και στην τρίτη περίοδο πήραν και τα ηνία του αγώνα. Ο Φταλμίδης, ωραία κίνηση. 67-77. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμα 10 πόντοι και θα πρέπει να προσέξουν οι συγκατάτες. Σταμ θέλει να βγει στα τρίποντα και για να δούμε αν θα ευστοχίσει. Δεν θα ευστοχίσει. Υπάρχει κούραση, παλάκι το rebound. Δεν έχουν λόγο να βιάζονται οι συγκατάτες, αλλά δεν κάνουν καλή διαχείριση. Και οι Μιλμπυράκοι δίνουν λαβές για δίνουν λαβές για αντεπίθεση, time out για να γλιτώσουν τα χειρότερα, ένα λεπτό περίπου για τη λήξη της αναμέτρησης. Οι σουγκαρντάτες πήραν time out για να αποφύγουν τα χειρότερα, μιας και βλέπουν τη διαφορά κατένει, αλλά δεν ξέρω, 10 πόντι, είναι δύσκολο να ανατραπεί. Παρ' όλα αυτά παλεύουν οι Μιλμπυράκοι, 58,9. Σταμ στη βολή, είναι άστοχος.
σώσει τη δεύτερη. Rebound τον Μπαλάκη, ο οποίος πατάει όμως εξωτερική γραμμή. Baseline, θέλουν να αγιάσουν και δεν μπορούν στην κατά τους. Ακόμα ένα λεπτό, το οποίο όμως είναι αρκετά χρονοβόρο και μεγάλο. Κουτρίς κάνει την προποίηση του με το νούμερο 0, θα πατήσει καλά, μάχη από τον δράσκο του Παλάκη. Συνέχεια υπάρχει τζάμπολ. Ακόμα 40 δεύτερα, Μουταφίδης, Κυριακίδης, καλή συνεργασία. Εδώ όμως υπάρχει τάκ, ένα πέσιμο. Δεν δίνουν κάτι διαιτητές, θεώρησαν ως μη πρόθεση. Τράσκα στο Στάμ, ακόμα 25 δεύτερα. Δεν τα παρατάνει Μιλτυράκη, υπάρχει φάουλ. Δύο βολές, το συν 10 νομίζω δύσκολα να ανατραπεί. Οπότε η Σούγκα Ντάντις μέχρι βέβαια να σφυρίξει η χοντρή που λένε σε εισαγωγικά το χρόνο. 67-77. Στάμ θα έχει δύο βολές. Έφυγε γρήγορα στον βιασμό. 8 και 8 υπέκτανε. Μειώνουν στους 9. Άστοχοι στην δεύτερη. Σουγκαρντάτης θα πάρουν το rebound. Παλεύουν με double team και foul κάνει ο Κούρτης, το οποίο δεν δόθηκε. Ωραία αλλαγή κατέβησε από τον Κυριακίδη. 68-79. Στάμ θέλει να πάει στον βιασμό, δεν κάνει επίθεση. Λήξη του αγώνα, οι Σουγκαρντάτης θα πάρουν μια σπουδαία νίκη κόντρα σε μια πολύ μαχητική ομάδα του Λιμπυράκη. 68-79. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ.